Γεια σας παιδιά, τσικτικνάω, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα πακέτο που ήρθε πρόσφατα από GearBest. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν ήξερα τι ήταν όταν έφτασε, το άνοιξα. Και το άνοιξα βασικά μια γωνία, λίγο στην άκρη για να καταλάβω τι είναι. Αλλά δεν το έβγαλα το περιεχόμενο μέσα. Είδα λίγο και κατάλαβα, συνειδητοποίησα ότι παίζει να είναι του Banggood βασικά. Τυπικά GearBest είπα. Banggood, sorry. Αχ, η αλήθεια είναι ότι μου λείπει το GearBest, αλλά με τις βλακίες που κάνουν, ίσως να περάσει καιρός μέχρι να δείξουμε κάτι, ίσως και όχι, θα δούμε. Λοιπόν, μου έστειλαν από το Banggood και συγκεκριμένα από την αντιπροσωπεία της Blitzwolf δύο πράγματα. Η αλήθεια είναι για κάποιο λόγο, λύσαξαν να μου στείλουν αυτά τα συγκεκριμένα δύο πράγματα. Τόσο ωραίο, ωραίο παιδιά, έχω δείξει 150 εκατομμύρια ακουστικά και άλλα 150 εκατομμύρια βλακίες. Επίσης ήταν χρήσιμες κάποιες αυταστικά της Blitzwolf, είναι τα περισσότερα χρήσιμα. Και μου λένε, θέλουμε να σου στείλουμε να δεις αυτά εδώ τα πράγματα. Λέω, μεταξύ παρεμπιπτόντως τα ακουστικά της Blitzwolf, ενώ είναι ωραία ρε παιδί μου, δεν έχουν τόσο καλή ποιότητα μικροφόνου. Και δυστυχώς το PlayStation όταν συνδέω δεν έχουν καλή απόκριση. Τουλάχιστον όσο τη Xiaomi για παράδειγμα. Τέλος πάντων, μου στείλανε τα καινούργια ακουστικά τους. Δεν ξέρω ποια είναι, σας πω τα λεπτά, θα τα δούμε εδώ πέρα. Και μου στείλανε και ένα σελφοκόντερο, το οποίο μπορεί να χρειαστεί, μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Σελφοκόντερο. Θα το δούμε. Το μεταξύ, από ό,τι βλέπετε, έχουν αλλάξει συσκευασίες. Είναι το BWBTS1. Okay. Και έχουμε και το BWBS4. Σαν BDSM ακούγεται, αλλά anyway, πάμε να δούμε πρώτα αυτό. Να μην πάμε κατευθείαν στα ακουστικά. Εν τω μεταξύ, είναι ανοιχτό. Μπράβο. Οπότε κάποιος το άνοιξε. Υπέροχα. Λοιπόν. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ένα σελφοκόντερο της συγκεκριμένης εταιρείας. Και μάλλον αυτό εδώ πρέπει να είναι το καλώδιο φόρτισής του, γιατί από όσο ξέρω το χειρίζεσαι με Bluetooth, οπότε πατάς σε πάνω τον button και αρχίζει και γράφει η κάμερά σου, οπότε καλώδιο φόρτισης. Τα καλώδια φόρτισης της Blitzwolf είναι πάντα καλά και ευπρόσδεκτα, οπότε δεν νομίζω ότι δυσαρεστείτε κανείς με αυτό. Έχει μέσα κάποιες καρτούλες, okay. Έχει κάποιες οδηγίες. Okay, και με αυτό, οι οποίες είναι και στα αγγλικά, το οποίο είναι καλό. Γενικά η εταιρεία της συγκεκριμένη εμπιστεύομαι. Από τις λίγες εταιρείες που εμπιστεύομαι τόσο πολύ σε πολλά της προϊόντα. Είναι η Ugreen, είναι αυτή, Xiaomi αρκετά. Και αυτό είναι το σελφοκόνταρο. Σαν δονητής μοιάζει. Βασικά σαν γκλουπ μοιάζει. Κάτι ανάμεσα στα δύο. Anyway, το καταλάβατε πιστεύω. Εδώ μπαίνει το κινητό. Η κάμερα βέβαια θέλει τροποποίηση για να τη βάλω, αλλά νομίζω δεν θα έχω θέμα να φτιάξω και την κάμερα. Από εδώ σφίγγει προφανώς ο βραχίωνας για να μην στρίβει πάρα πολύ. Okay. Και βλέπουμε εδώ πέρα, έχει button προκειμένου όταν το ανοίξεις να μπορείς τσακ 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 να πατάς να βγάζεις φωτογραφίες απευθείας. Και προφανώς η μπαταρία είναι από κάτω, οπότε εγώ αν τραβήξω αυτό βασικά πρέπει να βγάλω αυτό ώστε να κάνει επαφή. Α, γίνεται και αυτό, ναι, μπορείς να το βγάλεις και να το κρατάς από απόσταση. Υπέροχα. Είναι χρήσιμο βασικά αυτό για να βγάζεις φωτογραφίες. Ελπίζω να δουλέψει και σε video mode. Είναι αρκετά μεγάλο. Περίπου στα 80 εκατοστά το κόβω. Μέτρο δεν είναι σίγουρα. Γύρω στα 80 με 70 εκατοστά εκεί μέσα. Λοιπόν, αλλά άμα το βάλεις όλο μαζί με το χερούλι και αυτά, βαριά βαριά το μέτρο το πιάνει πιστεύω. Οπότε ναι, θα μπορούσα να πεις ότι σε όλη την έκτασή του ίσως να πιάνει το μέτρο. Είναι αρκετά καλή κατασκευή. Μπορείς να δεις και άνθρωπο δηλαδή. Και αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει τυπικά από τα υπόλοιπα είναι, είναι τυπικά ότι το βάζεις και στέκεται. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι όσο πιο ψηλά το στερεώσεις, τόσο πιο balanced, unbalanced μάλλον θα είναι, αλλά παίζει να μπορεί να λοκάρει, αφού λέει push. Όχι push. Push pull, δεν κλειδώνει. Δυστυχώς δεν κλειδώνει. Έλεγα ότι θα κλείδωνε, φανταζόμουν. Κάτι το οποίο είναι λίγο. Σε χαμηλό ύψος μπορεί να είναι ok. Στέκεται για στοιχειώδη πράγματα, αλλά. Ok. Εντάξει. Φαίνεται ανθεκτικό μέχρι να το σπάσω. Φαντάζομαι και με την κάμερα, με το βάρος της κάμερας κάτι θα κάνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έχει ένα θέμα. Για να δούμε πώς το κατεβάσω αυτό κάτω. Ωραία. Λοιπόν, να το βάλουμε έτσι. Έτσι φαίνεται λίγο καλύτερα, αλλά τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι θα έχει κάποια θεματάκια.
Πρακτικό, ένα απλό σελφοκόνταρο είναι, το οποίο το βγάζεις κιόλας, στέκεται και όρθιο, απλά για στρίβει κιόλας από εδώ, να το έχεις όπως θες το κινητό σου ή την κάμερά σου, να τα καταφέρεις και την βάλεις, την προσαρμόσεις επάνω, να προσπαθήσεις και κάμερα κυρίως. Τέλος πάντων, okay, είναι, δεν τρελάθηκα ιδιαίτερα, ένα απλό σελφοκοντάρι, okay. Είναι ανθεκτικό πάντως, φαίνεται καλό, εκτός από τα πόδια τα οποία, εντάξει, okay, δεν μου φάνηκε κάτι τόσο τρομερό σε ποιότητα στήριξης. Αλλά τη δουλειά του θα την κάνει και πιστεύω ότι σε κάποια βίντεο θα φανεί χρήσιμο. Πιστεύω βασικά, γιατί υπάρχει περίπτωση να βάλω και το κινητό στη δουλειά, στο να τραβάω βίντεο. Και πάμε στα ακουστικά τους, τα οποία είναι το μοντέλο BWBTS1, 1-2 ώρες λέει charging time, ασύρματα, έλα φίλε ασύρματα. 6 με 8 ώρες παίζει η μουσική περίπου, 110 mAh μπαταρία, τρομερά μικρή, αλλά για ακουστικά τι περιμένεις, και operation range 10 μέτρα. Μάλιστα, οπότε αυτά είναι τα ασύρματά της. Bluetooth, σωστά. Πώς να καταλάβεις, πώς να αποκωδικοποιήσεις το τι σου λέει. Δες λίγο. Blitzwolf, BW, BTAF, Bluetooth. S1, το μοντέλο S1. Για να δούμε αυτό, να δούμε αν το αποκωδικοποιήσω. Blitzwolf. B. Το B εδώ δεν κολλάει. Σαν selfing stick ή οτιδήποτε. Whatever. Πάντως τα φώτα, το φως νομίζω είναι η κατηγορία LTE της Blitzwolf. Anyway. Ασύρματα ακουστικά και πάνω που σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να καινούργιο σε τα ασύρματα ακουστικά. Έχουν τα κλασικά documentation. Αυτά είναι χρήσιμα. Τσεκάρετε το manual μετράει. Επίσης νομίζω ότι σήμερα διορθώσαμε το αναβόσβημα της κάμερας. Επιτέλους μου πήρε αιώνες μπας και καταφέρω και το στρώσω. Καινούργιο τραπέζι, πώς σας φαίνεται, πιστεύω ότι σας αρέσει. Είναι από τα καινούργια πράγματα που έχω πάρει στο καινούργιο σπίτι. Και υπάρχουν και άλλα που θα ήθελα να σας δείξω, απλά προς το παρόν το setup μου είναι δοκιμαστικό, όπως καταλάβετε. Είναι το πρώτο, το δεύτερο που θα δείτε πάνω σε αυτό το τραπέζι. Νομίζω ότι είναι από τα πολύ ωραία και ως επιφάνεια. Δεν ξέρω πέτοι μου αν σας αρέσει. Με εξής το βλέπετε ανάποδα και έρθα από εδώ κυρίως για να περιορίσω λίγο την ηχό. Υπέροχα. Έχουμε μέσα charging cable, ενδιαφέρον, μικρό μεν αλλά ok. Έχει clips για να μην το χάνεις και διάφορα, πάρα πολλά βασικά μοντέλα. 1, 2, 3 τουλάχιστον, 3, 4, πόσα είναι, 3. Και έχει και άλλο κλειψάκι για να σφραγίζουν και να μην ανοίγουν τα ακουστικά, το οποίο είναι και αυτό χρήσιμο, αυτό κι αν είναι χρήσιμο. Τέλος πάντων, έχει ένα σκατάκι μέσα, μπορεί να το βλέπετε, το οποίο μπαίνει για να μην φεύγει πολύ εύκολα όταν το φοράς. Πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ χρήσιμο. Και έχει άλλα 3 ζευγάρια τουλάχιστον μέσα με, πώς το λένε, 3 ζευγάρια με pads για τα αυτιά σας. Και αυτά εδώ είναι τα ακουστικά. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι αρκετά μεγάλα. Επίσης τώρα κατάλαβα ότι είναι όντως ταιριάζει αυτό το κορδονάκι εκεί πέρα, το μπιλάκι που έχει για να τα κλείνεις και να μην ανοίγουν στα αυτιά σου. Είναι μαγνητική η πλάτη τους, πείτε, πάλι για να μην τα χάνεις. Πολύ πρακτικό. Έχει, από εδώ φορτίζεται προφανώς. Ωραία, και είναι ωραίο ότι σφραγίζει για να μην μπαίνει υδρότας ή νερό ή οτιδήποτε. Up και down, παύση και απάντηση σε κλήσεις. Γενικά φαίνονται αρκετά καλά και αρκετά ποιοτικά. Τουλάχιστον οι περιοχές, οι θόλοι τους, πώς λέγονται. Τώρα θα σας γελάσω, δεν είμαι καλό στην ορολογία αυτή. Στην οποία υπάρχουν οι μαγνητές, είναι αρκετά μεγάλοι σε σχέση με άλλα ακουστικά. Οπότε φαντάζομαι πρέπει να έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στο πώς θα αναπαραγάγουν τη μουσική τα συγκεκριμένα. Αλλά ας τα βάλω λίγο και στα αυτή να δούμε τι λένε. Τώρα αυτό φαντάζομαι είναι το δεξί. Το γράφει κιόλας. Σφραγίζουν ιδανικά και έχουν πολύ καλή ηχομόνωση. Μπορεί τώρα να με ακούτε να μιλάω λίγο πιο δυνατά ίσως. Αλλά πραγματικά κάνουν πολύ καλή ηχομόνωση. Wow. Ίσως ήταν από τα ακουστικά που κάνουν τρομερή ηχομόνωση. Τι θα συνδέσω κάνω, θα συνδέσω το tablet. Επειδή το κινητό το χρησιμοποιώ καλού κακού για να γράφω ήχο extra, μήπως και χρειαστεί να το διορθώσω λίγο στο μοντάζ. Τυπικά θα το παίξουμε από το tablet, θα το συνδέσουμε στο tablet. Ωραία. Με το που πατάς το κεντρικό κουμπί αρχίζει το pairing. Και πάμε λίγο. Ελπίζω να το εντοπίσει σχετικά γρήγορα. Για να τσεκάρουμε.
Βρήκε και. Α, τα βρήκε γρήγορα. Και συνδέεται. Οκ, okay, τα βάζω λίγο στα αυτιά μου να δούμε πώς συμπεριφέρονται. Και αν η πρώτη επαφή, αν και η αλήθεια είναι η πρώτη επαφή δεν είναι τόσο γαμάτη για να μπορέσεις να είσαι. Οκ, okay, να πεις μια σούπερ γνώμη. Νομίζω ότι θα μας δώσει μια πρώτη εικόνα του τι γίνεται με τα ακουστικά αυτά. Τουλάχιστον το σφουγγαράκι αυτό ταιριάζει οκ, okay, στα αυτιά μου. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε λίγο Spotify. Λίγο Spotify. Λοιπόν, είδος νούμερο 1. Απαλή μελωδική μουσική. Κιθάρα ακουστική. Παίζει πολύ καλά. Πολύ καθαρά. Πάμε να δούμε σε μπάσο. Σε κομμάτια μπάσο. Α, Deja Vu, Initial D. Αθλό, άκουσα αυτό. Deja Vu. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Η μουσική, να σας δείξω λίγο, αυξομοιώνεται, δείτε τώρα. Να το δούμε στο πλάι. Πάντα το τσίκαρο αυτό. Αυξομοιώνεται και ξεχωριστά από το ακουστικό και ξεχωριστά από το tablet, που σημαίνει ότι φτάνει σε ένα μέγιστο ήχο σε αυτό, όπως όλα τα Bluetooth της Blitzwolf, είτε ηχείο είναι είτε ακουστικό, και μπορείς να το μεγαλώσεις και από το tablet. Ακούγεται καλά. Γενικά, να δούμε και σε high bass. Να δούμε λίγο και με μπάσο. Θα σας πω ακριβώς τι, πώς και γιατί. Λοιπόν, θέλω να ακούσω και rock και θα σας πω ακριβώς τι άκουσα από το καθένα πάνω κάτω από τα είδη που πάντα ακούω σε τέτοιες φάσεις. Λοιπόν, metal, θα βάλω ένα metal. Ας ακούσουμε Metallica. Shuffle play. Λοιπόν, γενικά, όλα τα ακουστικά της Blitzwolf, είτε είναι ηχεία, είτε είναι οτιδήποτε της Blitzwolf, πάσχει από ένα πράγμα. Δεν έχουν τρομερή ένταση. Σας τα βάζω εδώ να τα βλέπετε. Δεν έχουν τρομερή ένταση. Τι σημαίνει αυτό, δεν έχουν τρομερή ένταση? Μπορούν να φτάσουν μέχρι ένα μέγιστο, αλλά όχι τόσο ώστε να σε ξεκουφάνουν. Ειδικά στα Bluetooth ηχεία, τα σύρματα της, αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί φτάνουν μέχρι ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερη απόδοση το ηχείο, με αποτέλεσμα να σου φαίνεται ότι δεν επαρκεί τόσο ώστε θα το ήθελες να το τερματίσεις. Τα συγκεκριμένα. Καταρχήν, τα δοκίμασα σε μερικά διάφορα είδη στο γρήγορο on the fly. Αυτό σου λέει ότι μπορείς με τον ήχο να είσαι ακριβώς ακριβής. Αλλά θα σας πω λίγο τη φάση πώς την αντιλήφθηκα εγώ από την πρώτη εμπειρία. Έχοντας δοκιμάσει αρκετά ακουστικά και καλά και κακά και σχεδόν από όλες τις εταιρείες, εκτός από τις πολύ ακριβές βέβαια, αλλά ναι, στο συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, σε ηλεκτρονική μουσική τύπου φάση όπως είναι το Deja Vu, ήταν πολύ ωραία απόδοση. Σε μπάσο. Είναι η φάση που το μπάσο το άκουγες, αν με επιτρέπετε η έκφραση, αλλά δεν σου τσάκιζε τα αυτιά με το μπουμπουμπουμπουμπου. Ήξερες ότι είναι εκεί, το ένιωθες, αλλά δεν είναι τόσο υψηλό το μπάσο τους. Δηλαδή, αν βάλεις ένα drum and bass κομμάτι, δεν θα σου πάρει και τα αυτιά τόσο. Θα ακούσει ότι υπάρχει το μπάσο, θα το νιώσεις, αλλά είναι σαν να σου χαϊδεύει απαλά τα αυτιά. Τώρα, τι άλλο θα μπορούσα να πω? Στο metal. Στη Metallica είναι φάση όταν τερματίσω το tablet. Τερματίσω και τα ακουστικά. Ακούγεται καλά. Υπήρχε ένα σημείο στο οποίο όντως λες τώρα είναι ανεκτό. Από εκεί και πέρα ίσως να μην μπορούσα να το ξεπεράσω σε φάση να μην μπορούν να το ανεχτούν τα αυτιά μου. Αλλά πιστεύω ότι έπαιρνε κι άλλο. Δηλαδή θα μπορούσε να πάρει κι άλλο ήχο ίσως. Δηλαδή φτάνεις πάλι σε ένα σημείο. Τώρα είμαι μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι το ωραίο. Ότι όταν είμαι σε μέρος που δεν έχει πάρα πολύ φασαρία, εγώ μπορώ και βγάζω ένα πολύ καλοχητικό αποτέλεσμα. Όταν βγεις όμως στον δρόμο, που τα αμάξια περνάνε πάνω κάτω σαν τις φεντώνες, που ακούγονται ήχοι από παντού, στο γυμναστήριο που έχεις να αντιπαλέψεις τη μουσική από τα μεγάφωνα που παίζουν όλη την ώρα. Γιατί το ξέρετε το στυλ πώς πάει στα γυμναστήρια. Ακούς τα τραγούδια που διαλέγουν οι εκάστοτε γυμναστηριάρχες και εσύ πρέπει να το ακυρώσεις. Η αλήθεια είναι ότι κάνει πολύ καλή ακύρωση των εξωτερικών θορύβων κατασκευής. Δηλαδή με το που το βάλεις σου κόβει αρκετές συχνότητες. Το οποίο πιστεύω θα είναι ένα καλό συν σε σχέση μαζί με την ένταση που φτάνει. Δηλαδή από μόνη της η έντασή του δεν νομίζω ότι αρκεί για να σου κόψει όλους τους εξωτερικούς ήχους. Αλλά αυτό που διαπίστωσα είναι ότι λειτουργούν όσο το ασπίδες. Επίσης σε σχέση με τα Macau ή άλλα που έχω δοκιμάσει ακουστικά, ενσύρματα ή ανσύρματα, το σχεδίο που έχουν από πάνω βοηθάει ώστε να κλειδώνει καλά στο αυτί. Τα μαξιλαράκια αυτά όλες παραδόξως ταιριάζουν ακριβώς στα δικά μου τα αυτιά και υπάρχουν επιλογές για μικρότερα αυτιά, για μεγαλύτερες κοχλίες και μικρότερες κοχλίες αυτιών. Με αποτέλεσμα αναλογικά να μπορείς να το συνδυάσεις και να υπάρχουν επιλογές.
Υπάρχουν δηλαδή συνολικά τέσσερις πιθανές επιλογές που μπορεί να πάρει κάποιος από τα συγκεκριμένα ακουστικά. Προφανώς αλλάζει και η ποιότητα ανάλογα με τον κοχλία. Το συγκεκριμένο σφραγίζει καλά τα δικά μου αυτιά. Οπότε πιστεύω ότι αυτό το σφράγισμα που κάνει των αυτιών, δηλαδή δημιουργεί ένα αίσθημα ότου ασπίδας, σε συνδυασμό με την ένταση νομίζω ότι θα είναι OK. Όχι τόσο τρελό, αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον από μια πρώτη εμπειρία είναι OK. Θα σας έχω τα link της Blitzwolf από κάτω, όπως θα μου τα στείλουν οι τυπάδες από το τέτοιο. Το σαφικότερο δεν με εντυπωσίασε τόσο. Τα ακουστικά μου φάνηκαν OK, κυρίως αυτό που μου άρεσε είναι ότι τουλάχιστον κάθεται πολύ ωραία στα αυτή μου. Που συνήθως δεν το βρίσκω σε πολλά ακουστικά αυτό να κάτσει τόσο καλά στα αυτή μου. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά σε μένα, ίσως. Είναι ότι είναι 6-8 ώρες η διάρκεια του, όπως λένε. Τα μακάω είναι ωραία, αλλά κρατάνε μόνο με 2-3 ώρες. Καλά, έχουν 10 ευρώ. Αυτά είναι λίγο πιο ακριβά, νομίζω. Αλλά είναι πολύ καλά. Και εγώ προσωπικά περίμενα ότι θα μου στείλανε τα ενσύρματα. Άλλως, παραδόξως, μου στείλανε τα σύρματα. Και έχω εκπλαγεί, μπορώ να πω την αλήθεια. Λοιπόν, επίσης με αυτό μπορείς να αλλάξεις κομμάτι, να πας το προηγούμενο στο επόμενο, να απαντήσεις κλήσεις προφανώς. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει κλήσεις τόσο, μέχρι έναν βαθμό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η μουσική στα συγκεκριμένα και είναι αξιοπρεπής. Δεν θα λέγα κάτι το τρομερό. Αν έχετε να μου δοκιμάσετε, μου στείλετε μάλλον προτάσεις για άλλα ακουστικά που ίσως να μπορούσαμε να δοκιμάσουμε κάποια στιγμή και για εταιρείες μιλάω κυρίως, στείλτε μου παιδιά να δοκιμάσουμε. Αλλά τα συγκεκριμένα είναι OK, OK, αυτό, OK. Λοιπόν, αυτά από μένα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Και γεια σας παιδιά, τσεκτενά ο Κώστας εδώ, ελπίζω να σας αρέσει το γραφείο, είναι πολύ ωραίο αυτό, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ η επιφάνεια. Anyway, να έχετε μια όμορφη μέρα, γεια σας από μένα.